πώς θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα καλύτερα την οικονομική κρίση, εντός ή εκτός ευρωζώνης. Οι απόψεις Γερμανών αλλά και ξένων οικονομολόγων δίστανται. Ο Γερμανός ειδικός σε ζητήματα διεθνών αγορών στο Ίδρυμα Επιστήμης και Πολιτικής, Herbert Dieter, διαφωνεί με εκείνους που βλέπουν μόνο μειονεκτήματα στο ενδεχόμενο εξόδου της χώρας μας από τη ζώνη του ευρώ. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Deutsche Welle, τόνισε σχετικά. Το ερώτημα που θα πρέπει να απασχολεί δεν είναι αν η Ελλάδα θα τεθεί εκτός ευρωζώνης, αλλά αν η ελληνική κοινωνία έχει περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης και εξόδου από την οικονομική κρίση επιστρέφοντας στη δραχμή. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Το ζητούμενο δεν είναι η τιμωρία της Ελλάδας, αλλά το ερώτημα μήπως με τη βοήθεια του εθνικού της νομίσματος καταφέρει να ενεργοποιήσει καλύτερα όλους τους μηχανισμούς ανάπτυξης που διαθέτει. Ο Γερμανός ειδικός Herbert Dieter αναφέρθηκε και στους φόβους για ένα ντόμινο και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πρόβλημα χρέους σε περίπτωση αποκλεισμού της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Είναι πολλοί εκείνοι που μιλούν για αρνητικές συνέπειες και ένα ντόμινο. Έχω διαφορετική άποψη. Νομίζω ότι το μόνο που θα γίνει είναι ότι και άλλες χώρες με πρόβλημα χρέους θα σκεφτούν μήπως είναι καλύτερα να επιστρέψουν στο εθνικό τους νόμισμα. Στην Ελλάδα διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει κοινή προσπάθεια κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και μόνο αυτό είναι ενδεικτικό ότι η ελληνική κοινωνία δυσκολεύεται να συνενέσει σε μια αναδόμηση, σε μια νέα αρχή. Ακόμα και στην περίπτωση επιστροφής της χώρας μας στη δραχμή, τίθεται εύλογα το ερώτημα πώς και αν η Ελλάδα καταφέρει να βγει από την κρίση. Διότι είναι προφανές ότι το κόστος των εισαγωγών, για παράδειγμα για την ενέργεια, θα αυξηθεί πολύ. Σίγουρα το σενάριο αυτό δεν είναι ευχάριστο, είναι ωστόσο προτιμότερο από όλα τα άλλα, λέει ο Γερμανός ειδικός. Γνωρίζουμε από πολλές κρίσεις χρέους του παρελθόντος ότι μία υποτίμηση έχει πολλά πλεονεκτήματα. Δείτε το παράδειγμα της Αργεντινής. Επί χρόνια προσπαθούσε να επιπλέψει με ένα υπερτιμημένο νόμισμα. Το 2002 ήρθε η υποτίμηση και από τότε η χώρα έχει να επιδείξει πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η υποτίμηση μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Συμφωνώ ωστόσο ότι το σενάριο αυτό δεν είναι ευχάριστο, κατέληξε ο Γερμανός ειδικός Herbert Dieter.